Έκτακτα συνεδρίασαν τα μέλη της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ευρωλίγα 24 ώρα πριν την επίσκεψη του Προέδρου του Κόμματος στην περιοχή Κυριάκου Μητσοτάκη. Εχθές είχαμε μια έκτακτη νόδε διευρυμένη στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης για την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Θέλαμε να συζητήσουμε. Κοίταξε, οι τόνοι δεν ανέβηκαν. Είμαστε λίγο ζωηροί. Και κάθε ένας λέει την άποψή του και στη Νέα Δημοκρατία μιλάμε ελεύθερα. Και πάντα καταλήγουμε στο καλύτερο. Νομίζω ήταν πολύ επιτυχημένη η χθεσινή νόδη και η συζήτηση. Και να ξέρεις, Γεωργία, και όλοι είμαστε φίλοι και θέλουμε το καλό της παράταξης και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόγραμμα της περιοδίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά από το πρωί του Σαββάτου. Αύριο 8 το πρωί φτάνει ο Πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης. Από εκεί θα αναχωρήσει για Ξάνθη, που έχει κάποιες επισκέψεις. Μετά πάει 2,5 ώρα στην περιφέρεια, στην Κομοτηνή, που θα δείτε τους δημάρχους της περιφέρειας. Και 7 η ώρα το Σάββατο είναι η μεγάλη μας συγκέντρωση στο ξενοδοχείο Κρίς και Εύη στην Κομοτηνή. Νωρίς το πρωί της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Τελωνείο των Κήπων, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Λευτέρης Αυγενάκης θα βραβεύσει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τους παραολυμπιονίκες Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη και Δημήτρη Καρυπίδη αλλά και εθελοντές αιμοδότες για την πολυετή προσφορά τους στην κοινωνία. Συνεχίζουμε την Κυριακή. Την Κυριακή το πρωί, αναχωρία 9 η ώρα από την Κομοτηνή. Γύρω στις 10 θα είμαι στο φυλάκι των Κήπων, θα επισκεφτούμε το Τελωνείο και το φυλάκιο και από εκεί θα γυρίσουμε πίσω στην ταξιαρχία. Θα κάνουμε μια βόλτα για ένα καφέ, θα δούμε την ηχθεόσκαλα και μετά θα μιλήσει στο επιμελητήριο στους παραγωγικούς φορείς. Τη βράβευση των απόγευμα που θα γίνει κάποιους παραολυμπιονίκες και αιμοδότες θα την κάνει ο κύριος Αυγενάκης, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι επίγον να φύγει. Στις 3 η ώρα θα πετάξει η Αθήνα.